και τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη, υποψήφιο βουλευτή Ένωσης Κεντρών στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα σας. Και με τη ιδιότητα του μέλους της διακομματικής για τον debate που είπατε ότι ακυρώθηκε. Ένα debate που δεν καταλάβαμε γιατί δεν μπόρεσε κανείς να συνονιθεί. Ήταν, η αίσθηση ήταν σαν να μην ήθελε κανείς να γίνει. Θα έχετε ενημέρωση και από εμένα σε λίγο. Επειδή συμμετείχα και την περασμένη εβδομάδα και σήμερα στη συνάντηση, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Ένωση Κεντρών είχε δηλώσει ότι και στην πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής υπό τον Υπηρεσιακό Υπουργό, αλλά και στη συνέχεια που συναντηθήκαμε εκπρόσωποι των πέντε κομμάτων, συμφωνήσαμε ότι πρώτη του μηνός, 9 το βράδυ, 1 ώρα και 50 λεπτά, 4 ερωτήσεις, 1 θεματική και 3 λεπτά. Παραδόξως, το σπασμένο τηλέφωνο του Σαββατοκύριακου με προφάσεις. Διότι δεν ήθελαν τα δύο μεγάλα κόμματα από την πρώτη στιγμή να γίνει, αλλά και τα άλλα κόμματα. Γιατί ήταν σαφή. Και υπερασπίστε το δικαίωμα των μικρών κομμάτων. Και εσεί εδώ λέτε ότι δεν ήθελε. Να βάλουμε μια τάξη. Με ποιο ξέρω και βράδυ για να πετάξουμε. Κύριε Παπαδημητρίου, διαψεύδεται μέλο τη Επιτροπή που είναι εκεί. Όχι, όχι καθόλου. Δεν μεταφέρω την αλήθεια. Μην παλάσω. Κύριε Κουτουλάκη, εσεί τι πιστεύετε ότι πήγε στρεβά στην οικονομία. Η Ένωση Κεντρών μετά από 40 χρόνια αγώνων μπήκε στη Βουλή και έφερε την κουλτούρα και τον αέρα των συνενέσεων, των συνεργασιών, γιατί μόνο με συνεργασία και συνένεση, αυτό που λέγαμε και ευρύ συνεργασία, αυτό που λέγαμε οικουμενική κυβέρνηση, θα μπορούσε να δώσει μια δυνατότητα, ένα αέρα και με μια μεγάλη πλειοψηφία να ενδυναμώσει μια κυβέρνηση η οποία θα εκπροσωπεί όλο τον ελληνικό λαό και θα έχει τη στήριξη της Βουλής και των κοινωνικών κομμάτων, ώστε σε οποιαδήποτε συζήτηση, σε διεθνή φόρα, σε οργανισμούς στην Ευρώπη, στους δανειστές, να μπορούμε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε με προτάσεις, προγράμματα και στόχους για να γίνει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ 7 του μήνα πήραν το μήνυμα ότι όλα αυτά τα καταστροφικά πολιτικά δρόμενα της χώρας τα τελευταία χρόνια, μαζί με την κακή πολιτική στα εθνικά, εξωτερικά και αμυντικά ζητήματα, με τους δείκτες της ανεργίας να ανεβαίνουν και τον λαό να φεύγει, τους νέους ανθρώπους να φεύγουν εκτός Ελλάδος, με μια όψιμη λογική, θέλοντας να φέρει με τα δώρα, με τα επιθέματα, στο και πέντε υποσχέσεις, μια άλλη φιλοσοφία, απέτυχε. Πήρε το μήνυμα λοιπόν και έκανε και τον λαό να αποστρέφεται την πολιτική και είχαμε 40% τουλάχιστον. Καλά, είχαμε πάντα αποχή. Ειδικά σε αυτές τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τι νέο φέρνει. Δεν ήρθα από παρθενογένεση. Αν πάμε το χρόνο πίσω 40 χρόνια, θα δούμε ποιοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα εδώ, και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι λέγεται μπορεί να συνεργαστούν και μεθαύριο. Δεν ψήφισαν και οι δύο την απλή αναλογική, την κουλτούρα της απλής αναλογικής που φέρνει την συνένεση και την συνεργασία στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν τι καινούριο θα φέρει. Απλά θα συνεχίσει την πολιτική του κυρίου Τσίπρα και στα εθνικά θέματα και στις υπογραφές στο εξωτερικό, οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν με τρεις λέξεις τι ζητούμε. Σταθερότητα στη χώρα. Ανάπτυξη, κίνητρα στους νέους ανθρώπους, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και πάνω απ' όλα να παταχθεί η γραφειοκρατία. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται ένα βαθύ πελατειακό κράτος να παταχθεί, διότι στα χαρτιά μπορούμε εύκολα να λέμε όλοι μειώνω το συντελεστή του φόρου, αυξάνω το συντελεστή του φόρου. Στην πράξη τι κάνουμε. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η κρίση, χώρα δεν ήταν τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο φοβήθηκαν, κύριε Παπαδιάννη, και το πήλησαν τρία κόμματα παίζοντας την κολοκυθιά το debate. Και σας το λέω γιατί ήμουν παρόν και στις τρεις συνεδριάσεις. Διότι δεν θέλουν να ακούγονται αλήθειες. Ο κύριε Κουτουλάκη, η Ένωση Κεντρών πώς πιστεύετε μπορεί να έρθει ανάπτυξη στη χώρα. Πριν φτάσουμε σε αυτά που είπαν οι προαναλύσεις, να τοποθετώ και να πω τα εξής. Γνωρίζω ο ελληνικός λαός, κύριε Παπαϊωάννου, ποιοι συσσόρευσαν την άλλη. Εδώ βλέπουμε ένα συμψηφισμό και μια σύγκριση. Πόσα συσσόρευσε ο ένας, πόσα ο άλλος, σε μια αγωνία και σε μια μανία. Ο ένας να θέλει μονοκομματική κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, λες και ήρθε από τον ουρανό. Οι δε προηγούμενοι που διακυβέρνησαν λησμονούν ότι και ρουσφέτια έκαναν και κακοδιαχείριση έκαναν και διασπάθηση χρήματος έκαναν και ευθύνες έχουν για όλα αυτά τα πράγματα. Στο τέλος θα ζητήσουν να βγάλουμε και μερικούς από το εορτολόγιο για να αγιοποιήσουμε τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα. Αλλά εσείς τι προτείνετε ως Ένωση Κεντρών? Η Ένωση Κεντρών καταρχάς ξεκαθάρισε ένα πράγμα. Με τη σιωπή και την αντιπαλότητα και τη φήμωση των δύο δεν μπορούν οι άλλες δυνάμεις να είναι ο θεατής. Πάμε να κάνουμε εκλογές λοιπόν με ένα debate των δύο, με σποτάκια και με προπαγάνδα, ενώ ο κόσμος πρέπει να ακούσει θέσεις και προτάσεις. Εμείς ξεκαθαρίσαμε στα μεγάλα έργα, χρειάζεται νοικοκύρεμα και να υπάρχει ένας εισαγγελέας να ελέγξει αυτό. Ζητάμε το κράτος να νοικοκυρευτεί, ζητάμε πάνω απ' όλα μια σταθερότητα, διότι βλέπουμε ότι
στα εθνικά θέματα που θα μιλήσουμε αργότερα υπάρχει μια αστάθεια στη χώρα και εκεί απέτυχε ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης παλιότερα και οι σημερινοί κυβερνώντες. Δεν θέλω να ακουστούν αυτά στον ελληνικό λαό. Εντάξει, για να γίνει όμως. Να πάμε ναι, δώστε μου και μόνο τη δυνατότητα να μιλήσω, γιατί τριτολογούν όλοι και εγώ είμαι ο θεατής της παρέας. Λοιπόν, η Ένωση Γιατρών ζητάει πάνω απ' όλα να στηριχτεί το ψηφοδέλτιο της και να υπάρχει μια δύναμη στη Βουλή, διότι η πρώτη κίνηση του κύριου Μητσοτάκη, που ήταν θεατής όλο αυτό το διάστημα και δεν έβαλε πλάτη και άφησε τον κύριο Τσίπρα να συσσωρεύσει την άστη χώρα, ήταν κάθε φορά εκλογές και κατάρρευση της απλής αναλογικής. Και εκεί έβαλε από κούμπι, έβαλε πλάτη δυστυχώς και το κοινάλ. Ξέχασε του Ανδρέα Παπανδρέου το βασικό όραμα, το όραμα της απλής αναλογικής. Δεν σας διακόψα. Απλή αναλογική λοιπόν. Όταν υπάρξει η κουλτούρα των συνέσεων και των συνεργασιών και υπάρχει μια σταθερότητα, χρηστή διαχείριση, νοικοκύρεμα και ένα πλάνο ανάπτυξη στο οποίο να μην βασίζεται στη ιδιότητα και στη γραφειοκρατία που μια ζωή αποτρέπει, η αστάθεια μαζί με τη γραφειοκρατία αποτρέπει και την κακοδιαχείριση την ανάπτυξη στη χώρα. Δεν υπάρχουν λοιπόν νέες δουλειές, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε οι νέοι. Όλα τα θέλουμε και στο κύριο Κουδουλάκη, τι πιστεύετε για το. Είμαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Υπουργός μας κάλεσε 26 του μήνα, μία μισή το μεσημέρι, με δύο θέματα. Το ένα είναι τα ελληνοτουρκικά και το άλλο το κυπριακό. Η Ένωση Κεντρών έχει καταγγείλει από βήματα της Βουλής την συμφωνία των προσωπών ως κατάπτυστη και ενδοτική. Και έχουμε πει ότι εφόσον ξαναμπούμε στη Βουλή θα ζητήσουμε να γίνει δημοψήφισμα. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση θα πέτυχε σε όλα τα εθνικά θέματα. Και γιατί η Αλβανία κανείς δεν μιλάει. Τα Σκόπια έχουν συνέχεια αξιώσεις και η Νέα Δημοκρατία όμως κατά δήλωση δύο πρέσβεων που είχαν έρθει να μας επισκεφθούν και το Πασόκ είχαν προτείνει και είχαν δεχτεί παλιότερα τη διπλή ονομασία. Τώρα αδυνατούν να αλλάξουν τα πράγματα εάν θα έρθει μόνη της Νέα Δημοκρατία ή με υποστήριξη του κοινάλου. Οπότε η Ένωση Κεντρών θα είναι το μέτρο, ο ελεκτής και η κουλτούρα, η φιλοσοφία των συνενέσεων και συνεργασιών για το καλό της πατρίδας σε όλα τα επίπεδα, στην ανάπτυξη, στα εθνικά θέματα, στην ισορροπία, στη δημοκρατία και στο οικογένειο της.